Μην απατάστε. Άριστο επιτελικό κράτος. Τους παραβαίνοντες και κακοποιούς πασών των μορφών θα τους πατάξει. Η ελληνική αστυνομία απλώς τους έχασε. Κεντρικότατα των Αθηνών. Αυτοί έπεσαν σε κέφι στον Γκάζι και επάνω εκεί καθάρισαν 3-4. Πού να τους βρει και πότε. Ευκαιρία. Ευκαιρία γιατί καίει αλεύρι για κοκαίνη και αυτή τη διοχετεύει για των διοικητών της προχθές. Συνελήφθη. Διοικητής της Περιφέρειας Λιμενικού Πειραιά. Φρύτουμε. Παλαιότερα καλλιεργούσαν στην πατρίδα στους Γαργαλιάνους οι διοικητές χασίς. Ξανότερα πια σήμερα. Και να ήταν αυτά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 1.343 καταγγελίες για επιόρκους εφοριακούς και βγαίνουν ονόματα και ξανά ονόματα που τέθηκαν στο αρχείο από συγκεκριμένη εισαγγελέα και δημοσιοποιεί και τα ονόματα. Συνάδελφος, εγώ έχω συγχαθεί και ορκισμένη ούσα από παιδί. Το έχω αποδείξει από αίμα ξένα. Τα περιμένω όλα. Ο άνθρωπος γεννιέται και ελάχιστα διαμορφώνεται. Πως είναι δυνατόν να αρχιοθετούνται. Θα πεις βοήθησε και του ΣΥΡΙΖΑ η κυβέρνηση. 5.000 υποθέσεις κακουργηματικές. Πάρα αυτά. Έπεσαν σε πλημελήματα. Κι ήταν ελεύθεροι. Καλά τους είπε πως καταντήσατε ο κύριος Φλωρίδης να ψηφίζετε για απελευθέρωση κακουργών. Αλλά κι αυτός είναι αλήθεια ότι έχει ενώπιον των οματιών του αιτήματα να κινήσει διαδικασίες, να προσωπικά ο ίδιος δεν μπορεί να στείλει στη δικαιοσύνη, γιατί και μέσω Αρείου Πάγου περί εφοριακών έχουν αρχιοθετηθεί και μάλιστα τον έναν προσπαθούσαν να τον διορίσουν, να τον αποσπάσουν και να υπάρξει στο Διοικητικό Συμβούλιο περί εξευλήματος μαύρου χρήματος. Φαντάζεστε τι ανθυρές εργασίες θα προσέφερε. Συνεργασίες, καλύτερα να πω. Και ο κύριος Βουρλιώτης, ο έντιμος εισαγγελέας, είχαν φτάσει στα ότα του και το απεσώπησε τον κίνδυνο, αλλά δεν έχουμε περαιτέρω. Πως είναι δυνατόν η παράβαση καθήκοντος, η ψευδής βεβαίωση, η απιστία εν το λειτουργήμα το ότος, εν το λειτουργήμα να γίνεται μια ψευδής αναφορά, μια πλημεληματικού χαρακτήρα ενέργεια να αποφαίνεται η συγκεκριμένη εισαγγελέα. Τι γίνεται εκεί. Εγώ διατυμπάνιζα από πολύ παλιά. Γιατί αλίμονο του, του καημένου, που τύχει στο διάβα του να βρει απιόκους.
σαΐ θα τον κυνηγούν. Χρόνον άλλο δεν έχουν, όλον εκεί τον αφιερώνουν. Και πώς γίνεται αυτοί να ευρίσκονται τώρα αδιάσυστοι στις καρέκλες τους, να έχει φτάσει συνέτερος του επιχειρηματία μέχρι Αριοπάγου, να αρχιοθετούνται όλα, να καταφεύγει σε τέος κύριο Τσιάτρα, Υπουργό Δικαιοσύνης, και σε γη, κύριο Φλωρίδη, και να μην κουνιέται φίλο. Και απ' την άλλη έχουμε συνεταιράκια τώρα ξαφνικά, Σαμαράς και Θάνος. Ο Θάνος γνωστός, ο Αντώνης επίσης. Άστραψε και βρόντισε στα περί μεταναστών. Αλλά 5 χρόνια, Αντώνη, όσοι σε γνωρίζουμε, παιδιά, περιμέναμε. Τώρα θα ανοίξει το στόμα του. Τώρα θα τρελαθεί. Δεν σ' ακούσαμε. Η Ελλάδα ισοπεδώθηκε. Ζητήματα μεγάλα. Αποστρατικοποιήσεων. Καταστροφές. Τα προαναφερόμενα. Υπάρχουν ειδικά ρεπορτάζ. Και τώρα ναι, στα περί μεταναστών. Υπάρχει και ένας Βορύδης. Πού ευρίσκεται αυτός ο άνθρωπος? Θα πεις, μήπως αντέδρασε στα περί υποκλοπών, που φέρετε και ο ίδιος να επεκλέπτε το. Αλλά στα περί γάμου όμορφη φίλου, εκεί αστράφτη και βροντάκι ο ίδιος. Τι γίνεται εκεί? Και έχουμε και τον Γεωργιάδη, σαν την παράθεση, τεραστία, βρόντερη, με τον Κυριάκο της Λύσης. Εντάξει, ο Κυριάκος ήταν κάποτε Πασόκος. Επίσης, από τα πρώτα του βήματα, τον παρουσίαζα και στις εκφωνήσεις εκπομπών, ειδήσεων. Αλλά το παν και το άπαν των όλων που συμβαίνουν είναι τι εξάγεται, ποιος πονάει, ποιος θα επιλύσει κάτι. Τώρα εγώ δεν θα ακούσω από Πασόκο, λέει ο Άδωνης. Σημασία έχει ότι λες και ακολουθούν, όχι λες, ακολουθούν directives. Έξωθεν. Δεν ρωτάνε τον ψηφοφόρο και αυτή τη φορά θα δούμε πράγματα που δεν τα έχουν υποψιαστεί και ήδη. Περιμένετε λίγο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην αναφέρεις προεκλογικά τα περί λαθρομεταναστών, ότι θα νομοποιήσεις διουτοτρόπους, διότι είστε θελασμένοι, διότι οδούτης, ό,τι φαντάζονται, να μην αναφέρεις τόσα πολλά που έχουν ήδη στην χώρα αυτή, την καθημαγμένη, επιφέρει την αρχή του τέλους της. Ότι και στα γήπεδα θα γίνει τίποτα, γιατί και εκεί ο Έλλην και δει, ο νεότερος μαζεύει και δεν έχει δει τίποτα ορθό και ντρέπεται, συστέλλεται και η ψυχή του μαζεύει, ξεχυλίζει, βρίσκει το περιβάλλον, τα βγάζει όλα. Τα περί Όλιβερ Άμυρου,
So, ναι, υπήρξαν αλληλοσυγκαλύψεις. Είσαι σκέφτεται εκείνο, άλλο τ' άλλο. Έτσι συμβαίνει στο Ελαθιστάν Μουγκιστάν. Έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται να είναι εκείνο, το οποίο αρχικά είχε ξεγελάσει, λένε, τώρα ίσως φωτογραφίζω, γιατί ακούστηκαν διάφορα αυτές τις μέρες. Αλλά φοβούμαι εγώ, γιατί έχω πρωτοστατήσει κατά αίματος ξέματος, ως και πατέρα παλιά για γαϊδουράκι που ήμουν ακόμη φοιτήτρια, φοβούμαι ότι υπάρχουν πολλά στάδια που να ξεφύγουν πάλι άπαντες και να μας λένε ότι κρατούσαν ένα μαχαίρι σκύλοι οι αδέσποτοι της αγελέας αυτής ομάδας, ο αρχηγός είπε, πάνω στα του όλευα, το δόκτο, για όνομα του Θεού, για όνομα του Θεού.